Στην Τουρκία μεταφερόμαστε, κρυολόγησε κυρίε και κύριοι ο Ερντογάν και ακύρωσε όλο του το πρόγραμμα. Η Μαρία Ζαχαράκη, σε σύνδεση μαζί μα για να μάθουμε περισσότερα. Mm -hmm. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Είναι πρώτο θέμα, εδώ, σε όλα τα μέσα, το γεγονό ότι ο Τούρκος Πρόεδρος ακύρωσε ολόκληρο το πρόγραμμά του. Ξαφνικά ανακοίνωσε ότι δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει ούτε στην κρίσιμη σύνοδο κορυφή τη ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα, η οποία θα ασχολούνταν με, το, με την κρίση στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Μια κρίσιμη ουσιαστικά σύνοδο, λόγω του κρυολογήματο, ούτε βέβαια και λόγω ασθένεια δεν θα μπορέσει αύριο να είναι. Στη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματό του, όπω επίση ακυρώνει και την επίσκεψή του στην Ισπανία, την οποία είχε προγραμματίσει. Ο Ερντογάν επρόκειτο αύριο, μάλιστα, να αναχωρήσει okay. για την Ισπανία, όπου θα συζητούνταν οι σχέσει μεταξύ των χωρών και οι περιφερειακέ βέβαια εξελίξει, καθώ και αμυντικά θέματα. Τώρα, ο Τούρκο Πρόεδρο, βέβαια, να πούμε ότι και την Κυριακή και, και χθε εμφανίστηκε και μίλησε στη σχολή του Συμβουλίου Επικρατεία Δεν φάνηκε να έχει κάτι, αλλά σήμερα ανακοίνωσε ότι έχει κρυολόγημα. Τώρα, κανένας δεν, δεν, δεν λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που ανακοίνωσε, ο ίδιος ο, που ανακοίνωσε Άρα. η τουρκική προεδρία. Μετά από αυτό πάντως να πούμε ότι και ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν, που ήταν να συμμετάσχει, να συμμετάσχει σε αυτή την κρίσιμη σύνοδο που αναφέραμε, δεν θα πάει τελικά στη Γρανάδα, γιατί η γαλλική στάση και το θέμα της εμπλοκή τη στο θέμα που θα συζητούνται ενοχλεί και την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν.